Την Κυριακή για την ΑΕ, ο Πανόμ φιλοξένησε τον Ρούβα στην Χερσόνησο, αφού το γήπεδο των Μαλίων δεν ήταν έτοιμο λόγω επανασπορά των χλωτάπητα. Με την ομάδα τη Γέργερη να είναι εκείνη που ανταποκρίθηκε απόλυτα στο παιχνίδι, επικρατώντα με 0-4. Στο 22ο λεπτό ήρθε το πρώτο γκολ τη αναμέτρηση, με τον Άγγελο Ξημεράκι να εκτελεί κόρνερ και τον πρίφτη με κεφαλιά να σημειώνει το 0-1, σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο παρότι ο Ρούβα είχε και άλλε ευκαιρίε. Η ομάδα του Νίκου Τσερεβελάκη ήταν πολύ Πιο δημιουργική και αποτελεσματική στο δεύτερο ημίχρονο. Και έτσι στο 57, μετά από βολέ του τρομοτοφυλάκα Παπαδάκη και ασίστ του περογαμβράκη στον Τέτσικα, εκείνο σημείωσε το δεύτερο γκολ. Στην αμέσω επόμενη φάση, ο Τέτσικα κινήθηκε από δεξιά και σέντραρε, με τον Χριστοφοράκη να είναι αμαρκάριστο στην περιοχή του Πανόμ και να γράφει το 0-3 η νίκη του Ρούβα επιστραγίστηκε στο 65 λεπτό με την μπάλα μετά από το σούτ του Σεϊχ Αβραάμ να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα με το 0-4 να φέρνει το πρώτο τρίποντο τη σεζόν ενώ στα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια μετρούσε η σάριθμη της οπαλίας. Μία ημέρα νωρίτερα ο κεραυνός φιλοξένησε τη Μηνοϊκή στο Ατσαλένιο με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται πολύ νωρίς το έκτο λεπτό με κοντινή προβολή του Ρουμελιώτη και κλείδωσαν την νίκη του 70 με σούτ του Γιώργου Κουρουγιαβούρη που διαμόρφωσε το τελικό 0-2.